Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο Λιβανό, καλημέρα στον κύριο Πανοσκουρλέτη. Καλημέρα. Καλημέρα στους δύο συναδέλφους, τον Δημήτρη Χατζηνικόλα και τον Νίκο Αποστέκο. Χρόνια πολλά. Να είμαστε, να είμαστε καλά, να έρθουν καλύτερες ημέρες. Λοιπόν, κύριε Σκουρλέτη, ποιο είναι το σχόλιο σας τώρα για όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τη φωλή, με τα 80 χιλιάρικα, με τον κύριο Μπαλαούρα, υπάρχει θέμα εκεί ή είναι κενό περιεχομένου και προσπαθεί να το εργαλειοποιήσει η Νέα Δημοκρατία? Το σχόλιο μου περισσότερο κατατείνει σε αυτό που είπατε στο τελευταίο μέρος της ερώτησής σας. Ότι τη στιγμή που έχει φανεί ότι έχει χαθεί ο έλεγχος, τη στιγμή που η κυβέρνηση αδυνατεί να απαντήσει στα ερωτήματα που θέτει η ίδια η κοινωνία σε σχέση με τους χειρισμούς του δεύτερου κύματος της πανδημίας, ξαφνικά βγαίνουν διάφορες υποθέσεις από το ψυγείο και με έναν ακατανόητο και πλήρως αναξιόπιστο τρόπο προσπαθούν να εμπλέξουν πρόσωπα τα οποία σχετίζονται με τον Βασίλη. Μα ο κύριος Μπαλαούρας δέχθηκε ότι υπήρξε αυτή η συναλλαγή, δεν το δέχθηκε? Δεν δέχθηκε τίποτα τέτοιο. Τι δέχθηκε? Δεν δέχθηκε τίποτα τέτοιο όπως παρουσιάστηκε από μια μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αλλά... Και τα τέσσερα εμπλεκόμενα ονόματα με απόλυτη σαφήνεια είπανε ότι δεν έχει καμία αλήθεια τα όσα Μάλιστα. ο bodyguard εκεί της οικογένειας Κοτσολιούτσου στέλνει στα mail. Ναι. Όλος ο τρόπος φαίνεται ότι είναι εντελώς στημένος. Εκείνο όμως που πραγματικά είναι εξωφρενικό είναι η εργαλειοποίηση τέτοιων υποθέσεων από μια της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εσείς θα το αφήσετε να πέσει κάτω, κύριε Σκούρτε? Όχι, θα σας πω το εξής. Δεν είναι αναμενόμενο πολιτικά ότι θα επιτεθούν και θα προσπαθήσουν να σας κρυμώξουν? Δεν είναι αναμενόμενο πολιτικά όταν έχουμε ξεπεράσει τις 4.500 νεκρούς. Δεν είναι αναμενόμενο. Είναι ανατριχιαστικό και θα έλεγα και πολιτικά χυδαίο. Για πάμε και στον κύριο Λιβανό. Ένα τελευταίο. Ναι, ναι. Καλό τον οποιονδήποτε μας βλέπει αυτή τη στιγμή να ψάξει στο διαδίκτυο και να δει τις εκατοντάδες φωτογραφίες πρωτοκλασσά των υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που μπεκρόπιναν με την οικογένεια Κοτσολιούτσου και είχαν σχέση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή εδώ πέρα πρόκειται περί μιας αντιστροφής πραγματικότητας. Κύριε Λιβανέ, τι λέτε? Ναι, καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας που μας βλέπουν. Να δώσουμε ένα μήνυμα αγάπης, κοινωνικής συνοχής για αυτά τις χριστουγεννιάτικες μέρες περίεργες που έρχονται. Τώρα και τι αγάπης, εδώ τους λέτε τα ταραβεριτζίδες και σας λένε ότι με κροπήλατε με τους κουτσολιούτσους. Αν μου επιτρέπετε. Δεν το βλέπω πολύ αγάπη. Να καταλήξουμε ότι το μεγάλο μήνυμα είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε όλοι τον εμβολιασμό και να εμβολιαστούμε μόλις έρθει η σειρά μας. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα της φωλή, αντιλαμβάνομαι την δυσκολία να τοποθετηθεί ο κύριος Σκουρλέτης και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Εκτιμώ ότι του ξέφυγε η έκφραση «μπεκροπίνουν» και η ένταση την οποία προσπαθεί να προκαλέσει. Η Νέα Δημοκρατία δεν έφερε στο φως της δημοσιότητας το θέμα της φωλή. Αυτό προέκυψε από τη δημοσιογραφική έρευνα και την έρευνα της PwC που ενεργήθηκε από τους μετόχους. Ναι, αλλά δεν την υιοθετήσατε, δεν κρατήσατε πισινή. Τους είπατε ταραβεριτζίδες από την πρώτη στιγμή. Θεωρήσατε απριόρι ότι έχουν γίνει αυτές οι συναλλαγές. Αν μου επιτρέπετε, είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο οικονομικό το οποίο δεν πρέπει να χαθεί. Αμαυρώθηκε η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Και το μεγάλο πολιτικό θέμα για μένα, το οποίο πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας και ο εκπρόσωπός του εδώ, ο κύριος Σκουρλέτης, είναι γιατί επί των ημερών του δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει αυτήν την διολίσθηση από την νομιμότητα. Πού τα βλέπετε αυτά, γιατί ψεύδεστε, γιατί συνεχίζετε να ψεύδεστε? Μην εξάπτεστε. Δεν μπορείτε να απαντήσετε για τους νεκρούς που υπάρχουν στη χώρα, που τα έχετε κάνει η θάλασσα, ανακαλύπτετε τέτοιες στημένες ιστορίες. Βέβαια. Λοιπόν, είναι για να εκνευρίζετε κανείς. Να απαντήσετε λοιπόν για τις σχέσεις των εξωχώριων εταιριών που είχαν με την οικογένεια Κοτσολιούτσου, μέλη της οικογένειας του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Ωραία, αν μου επιτρέπετε να απαντήσω, διότι βλέπω ότι έχετε φασιστική διάθεση σήμερα το πρωί. Αφήστε δημοκρατικά να μιλήσει ο καθένας με τη σειρά του
Και όταν θα έρθει η δικιά σας στιγμή, θα μιλήσετε. Ελάτε, κύριε Λιβανέ, για να βάλουμε στην δύο συναδέλφου. Η δημοκρατία δεν χτίζεται με ανυπόστατες κατηγορίες και χειδαιότητες. Υπονομεύεται έτσι. Και εκφυλίζεται ο δημόσιος πολιτικός διάλογος. Και αυτό το κάνετε μέσα σε 15 μέρες για δεύτερη φορά. Το κάνατε με το σπίτι στα Λεγρενά, το κάνετε και τώρα. Διότι δεν έχετε να απαντήσετε τίποτα για την οικονομία, τίποτα για την υγεία του κόσμου, για το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Να σας απαντήσει, κύριε Σκουρλέτη. Να σας απαντήσει. Υπερφεύγεται. Αντιπερισπασμό κάνει. Ελάτε, κύριε Λιβανέ. Κύριε Σκουρλέτη, παρακαλούμε πολύ. Ελάτε, κύριε Λιβανέ. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ ρωτήθηκα για το θέμα της Πολυφωλή και γι' αυτό απαντώ. Όταν ρωτηθώ για την οικονομία ή για την υγειονομική κατάσταση, θα απαντήσω και για αυτά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, θεωρώ ότι το μείζον είναι να έρθει να απολογηθεί η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έκανε τίποτα. Αντιθέτως, προστάτευσε, άφησε, ενώ έσκασε το σκάνδαλο επί των ημερών της, άφησε την μετοχή να είναι να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κέρδη από τους... Κύριε Λιβανέ μου, πέρα από αυτό... Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Βλέπετε τώρα, ότι υπάρχει πέρα θέμα συναλλαγής εδώ. Κάποιος τα πήρε. Εκεί πέρα, από εκεί και πέρα. Αυτό στην περίπτωση του κύριου Μπαλαούρα θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη, στην οποία και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Και στο επίπεδο των άλλων αναφερομένων σε αυτά τα email, τα οποία είναι πράγματι απλά email και ως τέτοια θα πρέπει να τα βάλει στην έρευνά της η δικαιοσύνη, εάν υπάρξουν ενδείξεις τέτοιες που μπορεί να σταλεί αυτή η υπόθεση στη Βουλή, θα σταλεί η υπόθεση για τους υπουργούς ενώ στη Βουλή, για να την διαλευκάνουν τα κόμματα. Για πάμε γρήγορα και στον Δημήτρο. Ένα λεπτό, κύριε Λιβανέ. Όχι, ένα λεπτό. Γιατί σας παρακολουθούν οι δύο συνάδελφοι Λάσκε και είναι γλάστρες. Ένα λεπτό να σας κάνουν από ένα σχόλιο. Και η επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ να χυθεί άπλα το φως και όχι να κουκουλώσει. Ωραία. Έλα, Δημήτρη. Γλάστρες με γκί, Άκη, τώρα που είναι και Χριστούγεννα. Λοιπόν, επειδή ακούω τον κύριο Λιβανό δύο φορές είπε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, να πούμε τι έχει βγάλει η δημοσιογραφική έρευνα. Στις αρχές του Μαΐου του 2018, ένα φαντ, το QCM, ανακοινώνει ότι κάτι τρέχει πολύ σοβαρό με την Πολυφωλή. Αυτή την εταιρεία η οποία μανιπιουλάρει με αυτόν τον άθλιο και παράνομο τρόπο τις τιμές των μετοχών της, από το 2000 παρακαλώ. Όπου η ελληνική πολιτεία, τα κόμματα και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πετούσαν αϊτό κανονικά. Όπως πετάνε για όλες τις μεγάλες εταιρείες αϊτό που παρανομούν. Κανένας δεν τιμωρείται και κανένας δεν ελέγχεται σε αυτόν τον τόπο επί σειρά ετών. Λοιπόν, στις αρχές του Μαΐου, σας είπα το 2018, το Fund QCM λέει κάτι τρέχει εδώ. Αμέσως και συγκεκριμένα στις 7 Μαΐου του 2018 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δίνει καλή τη Πολυφωλή να αναθέσει σε διεθνή πλέον ελεγκτική εταιρεία τον επανέλεγχο των στοιχείων της του 2017. Η Πολυφωλή ανταποκρίνεται και δίνει την εντολή στην PwC, την εταιρεία που διεξήγαγε την έρευνα, να ελέγξει τα στοιχεία της. Η PwC είναι αυτή η οποία τελικά ανακοινώνει και όλο αυτό το μέγα σκάνδαλο. Θυμίζω το επιχειρηματία της χρονιάς το 2015 για όλους αυτούς τους κυρίους εκεί. Σωστά. Που μιλούνε. Σωστά, τον είχαν βγάλει επιχειρηματία της χρονιάς τον κύριο Κουτσολιούτσο και καθόταν και χαργετίζονταν μαζί του. Ο κύριος αυτός μανιπιουλάριζε τις τιμές όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη θηγατρική του στην Κίνα. Όπου είχε ιδρύσει εκεί καμιά τριανταριά εταιρείες και έκανε εικονικές πωλήσεις για να ανεβάζει τις πωλήσεις του. Θα αναρωτηθεί κανείς, ελεγκτικοί μηχανισμοί σε αυτόν τον τόπο δεν υπάρχουν? Ο πολίτης είναι εντελώς αυτό είναι ένα ερώτημα. Το περιεχόμενο των mail όμως είναι ένα άλλο ερώτημα που αφορά σε πολίτες. Και να πω και κάτι άλλο για να απαντήσουμε σε όλους. Για να προλάβει και ο Νίκος ο Στέφος, Δημήτρη. Ναι, βεβαίως τελειώνω. Να μην το ψάξουμε, να μην το ψάξουμε. Τελευταία γλάστρα. Βεβαίως, έλα, Νίκο, δεν είναι έτσι τώρα. Όχι, εγώ το είπα, εγώ το χρεώστηκα. Εγώ αστείευτηκα, Νίκο μου. Ελπίζω να ήταν καλό το χειμώνα. Ναι, επειδή ο Άκης αστείευτηκε, γιατί και το είπα. Ένα δευτερόλεπτο και ολοκληρώνω, ζητώ συγγνώμη από τον Νίκο. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι η πολιτική πρέπει να υπόκειται σε πολύ αυστηρή λογοδοσία. Πάρα πολύ αυστηρή λογοδοσία. Ακόμα και αν τους αδικούμε. Και μέρος της λογοδοσίας αυτής είμαστε και δημοσιογράφοι. Λέω λοιπόν να ψαχτεί η Πολυφωλή, φυσικά. Να ψαχτεί φίλο και φτερό να γίνει η Πολυφωλή. Αλλά όχι το mail του σεκιουριτά της Πολυφωλή να είναι είδηση και να πρέπει να ψαχτεί και τα mail του κυρίου Φρουζή της Νοβάρτης, τα οποία είναι εκατοντάδες μέσα στη δικογραφία του FBI, να είναι σκευωρία. Δεν γίνονται αυτά τα για πράγματα. Για πάμε και στον Νίκο τον Στέφο. Και για τη δημοσιογραφία δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ελάτε, Νίκο. Μην τρελαθούμε. Νίκο.
Μια και αναφέρθηκε ο κύριος Φρουζής, τότε να πούμε, προκειμένου ότι ο κύριος Φρουζής δεν κλείθηκε ποτέ από την, ανακρίτρια. Δεν κλείθηκε ποτέ από την ανακρίτρια που θα έπρεπε να είναι πρώτος και καλύτερος να, κλειθεί, έτσι. Αυτό τι σημαίνει. Το θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει. Ότι ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να τα αναφέρει. Άλλο αυτό. Εγώ είπα αυτό. Εγώ λέω για τη δημοσιογραφική έρευνα, δεν είμαι δικαστής. Ναι, αλλά επειδή αναφέρθηκε στον κύριο Φρουζή, και εγώ θέτω το ερώτημα γιατί ο κύριος Φρουζής δεν έχει κληθεί από την ανακρίτρια. Νίκο, μην μιλήσουμε για το Φρουζή τώρα. Για τον Κουτσολιούτσο να μιλήσουμε. Ελάτε. Μα τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι γιατί δεν μιλάμε για τον κύριο Φρουζή. Ελάτε. Άντε πάλι τα ίδια. Θα με αφήσει να μιλήσω ή να σηκωθώ να φύγω. Ελάτε. Δεν σε διέκοψα εγώ. Αυτό το κάνουν οι πολιτικοί. Ο ένας θα καλύψει τον άλλο. Το κάνουν κι εμείς. Έλα, Νίκο. Έλα, μην μη στεναχωριέσαι. Μίλα. Εγώ δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Καθόλου δεν στεναχωριέμαι. Μίλα, ελεύθερα. Ευχαριστώ. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι το ότι υπάρχει ένα mail ή μάλλον αρκετά mail ανάμεσα στον υπεύθυνο ασφαλείας της Φολή-Φολή με τον ιδιοκτήτη, τον ιδρυτή της Φολή-Φολή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να απασχολήσει την δικαιοσύνη, δεν πρέπει να απασχολήσει ή δεν ενδιαφέρει αν, θέλετε την πολιτική σκηνή. Σαφώς και ενδιαφέρει. Τώρα, το πόσο είναι αξιόπιστα αυτά τα mail, αυτά θα τα διερευνήσει η δικαιοσύνη. Γίνεται όμως αναφορά σε αυτά τα mail, γίνεται αναφορά στη διάθεση ενός κονδυλίου, σε παρένθεση 80 χιλιάρικα προφανώς, για κάποιες ανάγκες των ανθρώπων τους, του ανθρώπου τους μάλλον. Ναι. Που θα είναι δίπλα τους, δίπλα στην εταιρεία, μέχρι να τελειώσουν όλα. Μετά τις αποκαλύψεις αυτές, βγαίνει ο κύριος Μπαλαούρας, τότε πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, και ουσιαστικά παραδέχεται τη συναλλαγή με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Βέβαια, δηλώνει τα 80 χιλιάρικα. Πήγαν σε δωρεές. Ότι τα 80 χιλιάρικα δεν τα έβαλε στην τσέπη του, αλλά τα έδωσε, τα διέθεσε στο νοσοκομείο της Ηλίας, δηλαδή της εκλογικής του περιφέρειας. Τώρα, εάν εσείς βλέπετε, θεωρείτε ότι ακόμα και γι' αυτό το λόγο, τα 80 χιλιάρικα που φέρεται να διαθέτει η Φολή ως αντάλλαγμα φέρεται για την ευνοϊκή της μεταχείριση, καταλήγουν στην εκλογική περιφέρεια του τότε Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Εσείς το θεωρείτε κανονικό. Λοιπόν. Το αφήνω αυτό στους τηλεφωνικούς. Να απαντήσουμε. Προβληματικό το θεωρούμε και να ελεγχθεί. Εσύ ως τι απαντάτε, το θεωρούμε και να ελεγχθεί. Λοιπόν. Εσύ ως τι απαντάτε, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα το δούμε μετά τις δύο θέσεις ούτως ή άλλως θα πάει στη Βουλή η ιστορία αυτή από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα και στον κύριο Λιβαντό και στον κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Χατζηνικόλα και τον κύριο Στέφο. Χρόνια πολλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.